Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι παρευρέθη ο Υπουργός Εργασίας στο συνέδριο της Ίδρας. Δίνει ένα στίγμα της κυβέρνησης για τις προθέσεις της απέναντι στην ασφαλιστική αγορά. Είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και πολλά πράγματα που πρέπει πλέον να γίνουν. Βασικότερο για μένα είναι να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία έχει μείνει στάσιμη πολλά χρόνια τώρα. Από ό,τι έχουμε ακούσει και στο παρελθόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι προτίθεται να δώσει κίνητρα για την ασφάλιση κατοικίας, για τις επαγγελματικές ευθύνες, για τον κλάδο υγείας. Μακάρι να δούμε αυτές τις εξελίξεις γρήγορα στην αγορά, γιατί τις έχει ανάγκη, ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να φτάσουμε και τους μέσους όρους της αγοράς, της ευρωπαϊκής αγοράς. Με ό,τι αφορά την εταιρεία μας, την NP Ασφαλιστική, δίνουμε προτεραιότητα στους κλάδους περιουσίας, αστικών ευθυνών, επαγγελματικών ευθυνών. Θεωρούμε ότι είναι το μέλλον στην ιδιωτική ασφάλιση, στις γενικές ασφάλειες, με πολύ πλούσια προϊόντα και πάρα πολύ οικονομικά, που ανταποκρίνονται σε όλες τις βαθμίδες του κοινωνικού στρώματος, από τα πιο χαμηλά νοικοκυριά μέχρι τα πιο πλούσια, και θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση των Ελλήνων πολιτών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, σεισμούς και προβλήματα που πλέον δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να ανταποκριθούν, αλλά ούτε και το κράτος να τους στηρίξει με τα δεδομένα τα οικονομικά που υπάρχουν.